Ξεσηκωθείτε. Βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και άλλος τρόπος προκειμένου να υπερασπίσουμε τη ζωή μας, τα παιδιά μας, το μέλλον μας, παρά η ενότητα και ο αγώνας όλων των καταπιεσμένων στρωμάτων, των συνταξιούχων και των εργαζομένων. Συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων συμμετείχαν στην επανειλιακή σύσκεψη που διοργάνωσε το Σωματείο Συνταξιούχων Ικαπύργου και ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο ασφαλιστικό. Παράλληλα, οργανώθηκαν για τον αγώνα με σημαντικό σταθμό το πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ που θα γίνει στην Αθήνα το Σάββατο 1η Νοέμβρη στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος. Τη 1 Νοέμβρη στο Σύνταγμα θα διαδηλώσουμε, πρέπει να διαδηλώσουμε το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Για την ανεργία θα φωνάξουμε. Θα απαιτήσουμε επίδομα για όλους τους άνεργους. Θα απαιτήσουμε υγεία για τους άνεργους. Θα απαιτήσουμε δωρεά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αν αυτή τη φωνή δεν την πούμε όλοι μαζί, τότε ποιος. Να οργανωθούν, να παλέψουν, να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της ζωής τους. Γιατί πλέον εκεί φτάσαμε. Πλέον παίζεται η ζωή χιλιάδων συνταξιούχων. Δεν έχουν να καλύψουν τα απαραίτητα. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκαν το ασφαλιστικό, η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή περίθαλψη, το θέμα των συντάξεων, θέματα που αφορούν όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους. Πετσοκόβουν ακόμα τις συντάξεις μας, καταργούν την επικουρική σύνταξη, πετσοκόβουν για την κύρια σύνταξη. Από 1η-1η-15 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης. Θα παίρνουν τη βασική σύνταξη των 360 ευρώ. Συν την αναλογική, λέει, η οποία εξαρτάται από τα χρόνια εργασίας που έχει πραγματοποιήσει ο κάθε ασφαλισμένος, συν τις εισφορές που πλήρωνε. Εκτός από τα βάρβαρα αυτά μέτρα που πετσοκόπουν τις συντάξεις, στο χώρο της υγείας έρχονται νέα μέτρα, καταργούν φάρμακα, περιορίζουν τους γιατρούς στις συνταγογραφήσεις φαρμάκων, καταργούν βασικές συντάξεις για βαριές αρρώστιες και τα λοιπά. Εμείς καλούμε τους συνάδελφους, όλους τους συνταξιούχους του νομού, να ξεσηκωθούν. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ο δρόμος του αγώνα. Όλοι μαζί μπορούμε να παλέψουμε και να ανατρέψουμε και αυτά τα μέτρα και αυτή την πολιτική και αυτή την βάρβαρη και αντιλαϊκή εξουσία που μας εξοντώνει και μας δίνει στον κιάδα. Όπως τονίστηκε, η κυβέρνηση, καπιταλιστές και Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρούν βήμα-βήμα τη συντριβή και τη διάλυση της σύνταξης, την καταστροφή της όποιας κοινωνικής δομής υπήρχε. Πετσοκόβουν συντάξεις, μετατρέπουν τα δημόσια νοσοκομεία σε επιχειρήσεις, βάζουν πλαφόν στις διαγνωστικές εξετάσεις, όρια στους γιατρούς, στα φάρμακα και αυξάνουν τη συμμετοχή, εντείνουν τη φορολογία. Τώρα και με τον έμφυα, στην παιδεία κλείνουν σχολεία, λείπουν χιλιάδες δάσκαλοι και καθηγητές. Δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Και έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε, να μην επιτρέψουμε να γκρεμίσουν το όποιο ασφαλιστικό δικαίωμα απέμεινε. Όλοι στους δρόμους, όλοι στο πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, στην Αθήνα, την 1η Νοέμβρη στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Τους προειδοποιούμε, κάτω τα χέρια από τους συνταξιούχους. Το Σωματείο Συνταξιούχων δεν θα ανοιχθεί κάτι τέτοιο. Δεν θα αφήσουμε τους συμβιβασμένους και ξεπουλημένους να χτυπήσουν το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Οι συνταξιούχοι είναι κομμάτι της εργατικής τάξης. Έχουμε δώσει αγώνες σκληρούς και θα συνεχίσουμε μαζί με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να παλεύουμε να μην περάσουν τέτοια σχέδια και τέτοιες πρακτικές. Τι να περιμένει κανείς από τη ΓΕΣΕ. Όταν υπογράφει μείωση μισθών πρώτη φορά στην ιστορία του εργατικού κινήματος κατά 180 ευρώ το μήνα. 751 ήταν και υπέγραψε 580 ευρώ η κύριοι αυτοί. Να γιατί δεν θέλουν το ταξικό κίνημα στα πόδια τους. Να γιατί δεν θέλουν τους συνταξιούχους στο εργατικό κέντρο του πύργου. Γιατί θεωρούν ότι είναι υπηρεσία της οργοδοσίας ο συνδικαλισμός. Ο συνδικαλισμός είναι ιερό πράγμα. Γι' αυτό έχουν πέσει χιλιάδες και χιλιάδες αγωνιστών για να μπορούν να υπάρχει ενότητα και οργάνωση των εργατών. Και έχουν αυτοί οι κύριοι και ξεπουλάνε το αίμα και τον υδρότα των αγώνων της ελληνικής εργατικής τάξης για να κάνουν περιουσία στην ίδια ανάλυση. Τροπή τους!